Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρία Πρόεδρε, Ambassadors, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, με μεγάλη χαρά ανοίγω απόψε για ακόμα μια φορά τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση των Ποσειδονίων. Αυτήν την συνάντηση κορυφής της παγκόσμιας ναυτιλίας, που στα 60 της χρόνια είναι φέτος λαμπρότερη από ποτέ, φιλοξενώντας, από όσο έχω ενημερωθεί, πάνω από 2.000 εκθέτες από 82 χώρες και στελέχη του κλάδου από ολόκληρον τον κόσμο. Σε ένα φόρουμ προβληματισμού και διαλόγου για την επόμενη μέρα. Μια ευκαιρία συζητήσεων και συμφωνιών, αλλά και γιορτής. Γιορτής για την ελληνική ναυτιλία, που διατηρεί αμύωτο τον δυναμισμό της στην κορυφή του πλανήτη. Και γίνεται έτσι μια μεγάλη πηγή υπερηφάνειας για την πατρίδα μας. Ένας πυλώνας της εθνικής οικονομίας της, αλλά και ένας πρεσβευτής της Ελλάδος σε κάθε λιμάνι της γης. Και όλα αυτά, χάρη στο πρωτοπόρο πνεύμα, στην αποφασιστικότητα, στην ευελιξία, στην προσαρμοστικότητα των Ελλήνων πλειοκτητών. Χαρακτηριστικά τα οποία, παρά τις κρίσεις και τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις της τελευταίας δεκαετίας, αύξησαν κατά 50% τη χωρητικότητα του ποντοπόρου στόλου μας, ώστε να κατέχει ήδη παραπάνω από το 1/5 του παγκόσμιου τονάζ, πρώτο στην Ευρώπη και στον κόσμο, και δεύτερο σε αξία μετά την Κίνα. Πρόκειται για δεδομένα που αποτυπώνουν την τεράστια σημασία της ναυτιλίας για την πατρίδα μας, καθώς το ίδιο διάστημα, σε αυτή τη δεκαετία, έχει συμβάλει στην οικονομία μας με περισσότερα από 150 δισεκατομμύρια, στηρίζοντας το εξωτερικό μας εμπόριο, αλλά και το ισοζύγιο συναλλαγών, δημιουργώντας πολλές άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, ζωντανεύοντας την τελευταία πενταετία ξανά τα ναυπηγεία μας, επενδύοντας συστηματικά σε νέες τεχνολογίες, στην πράσινη ενέργεια, αλλά και σε ακίνητα, στον τουρισμό, προσφέροντας όμως και αθόρυβο κοινωνικό έργο ατομικά, είτε μέσω της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Και θα λέγω ότι σε αυτήν την συγκυρία, μάλιστα, που τα νοικοκυριά τα πολιορκούν τα κύματα της ακρίβειας, αξίζει να υπενθυμίσουμε και να τονίσουμε ότι είναι τα πλοία που τροφοδοτούν την παγκόσμια οικονομία με τον πιο οικονομικό τρόπο, μεταφέροντας σιτηρά, μεταλλεύματα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κάθε είδους εμπόρευμα, σε ένα έργο το οποίο προφανώς δεν σταμάτησε ούτε στα χρόνια της πανδημίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν η ναυτιλία που αργότερα εγγυήθηκε ουσιαστικά την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και να κρατά σήμερα τις θάλασσες ανοιχτές, παρά τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την ένταση στον κόλπο. Και πρόκειται για πολυεπίπεδες προκλήσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας, στις οποίες προστίθεται μία ακόμα με τη σφραγίδα του 21ου αιώνα. Και μιλώ για το πέρασμα από τα αχαρτογράφητα νερά της ενεργειακής μετάβασης, προκειμένου οι στόλοι να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές των ρήπων και το 2050 να επιτευχθεί και για την ναυτιλία ο στόχος του Net Zero. Κάτι που σημαίνει πράσινα καύσιμα, ψηφιοποίηση και αυτοματισμό στη χάραξη αποδοτικότερων διαδρομών, αλλά και ένα τείχος προστασίας στις κυβερνοεπιθέσεις, με περισσότερο εξειδικευμένα πληρώματα. Και ήδη θέλω να τονίσω ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο συνεργάζεται με Ευρωπαίους εταίρους και με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για τη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου όσο και ρεαλιστικού θεσμικού πλαισίου, με ενιαία πρότυπα τα οποία άλλωστε θα κληθούν να κατευθύνουν και τις μεγάλες κλίμακας επενδύσεις οι οποίες απαιτούνται. Και εδώ όμως η ναυτιλία μας, η ελληνική ναυτιλία,
πρωτοπορεί. Το 1/3 του στόλου έχει πια συστήματα ενεργειακής απόδοσης. Όλο ένα και περισσότερα πλοία μπορούν να χρησιμοποιήσουν LNG. Πλειοκτήτες μας προχωρούν στην αυπήγηση σκαφών με πλυντρίδες δέσμευσης οξυδίων του θείου. Και παράλληλα, βέβαια, είναι και ευθύνη του κράτους να εξυγχρονίσει τις υποδομές για να υποστηρίξει αυτήν την μετάβαση. Με τα λιμάνια μας να αλλάζουν όχι μόνο αυτά του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Ιγουμενίτσας, του Ηρακλείου, το οποίο είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το Σάββατο, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης, λιμάνια τα οποία αναβαθίζονται σημαντικά. Γιατί, θα το ξαναπώ, θέλουμε τα λιμάνια μας ασφαλείς εμπορικούς κόμβους που θα συνδέουν τον κόσμο με την Ελλάδα, την Ανατολή με την Δύση. Θέλουμε τα λιμάνια μας σημεία υποδοχής ταξιδιωτών προς τις πόλεις και τα νησιά μας και φυσικά κέντρα επαφής των πλοίων με την ξηρά για τον ανεφοδιασμό τους. Στο 9ο Our Ocean Conference που έγινε στην Αθήνα τον Απρίλιο, δεσμευτήκαμε ότι ως το 2030 12 λιμάνια θα έχουν υποδομές cold ironing για την ηλεκτροδότηση των πλοίων. Ανακοινώσαμε επίσης τη συμμετοχή μας στην κίνηση Clean Energy Marine Hubs για να ξεκλειδώσουμε την παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής, μεταφοράς αλλά και χρήσης καθαρών καυσίμων. Ενώ ειδικά για την ακτοπλοεία μας που συνδέει την υπηρετική Ελλάδα με πάνω από 100 κατοικημένα νησιά, είναι επιβεβλημένο να προχωρήσουμε στην ανανέωση του στόλου και τη χρήση πλοίων χαμηλότερων εκπομπών. Και στο συγκεκριμένο μέτωπο ξεκινούμε από τις άγορες ζαμές που επιδοτούνται από το κράτος σε ένα έργο που θα υλοποιηθεί μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Έχουμε ως τώρα εξασφαλίσει 80 εκατομμύρια. Σκοπός είναι να ενεργοποιήσουμε τουλάχιστον 400 ακόμα. Δεν θα είναι κάτι απλό. Αποτελεί ωστόσο μονόδρομο σε μια νησιωτική χώρα όπως η δικιά μας. Και δεν αναφέρομαι προφανώς μόνο στον τουρισμό, αλλά κυρίως στη σημασία που έχει για εμάς η καθαρή θάλασσα, ο καθαρός αέρας, αυτή η πολύτιμη φυσική φόρη, τους οποίους πρέπει να διαφυλάξουμε. Και ακριβώς σε αυτό αποσκοπεί και συνολικά ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το πιο δυναμικό άνοιγμα της πατρίδας μας προς τις παγκόσμιες θάλασσες. Και δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι βραχίονες αυτής της αντίληψης αποτελούν και οι δεσμεύσεις για δημιουργία θαλασσιών πάρκων σε περιοχές που ανήκουν στην κυριαρχία του κράτους μας. Όχι μόνο γιατί η ανάπτυξη οφείλει να συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και γιατί ο σεβασμός, ειδικά στο θαλάσσιο περιβάλλον, οφείλει να ενταχθεί πλέον μόνιμα στην πολιτική ατζέντα, ενώνοντας και όχι διχάζοντας χώρες και λαούς. Υποδομές μας όμως είναι και τα ναυπηγεία μας, τα οποία τώρα αναγεννώνται, ύστερα από δεκαετίες ερήμωσης. Στην Ελευσίνα, στο Σκαραμαγκά, στη Σύρο, αλλά και στη Σαλαμίνα, στο Πέραμα, το οποίο σφίζει από δουλειά, στη Χαλκίδα, αναλαμβάνοντας επιτέλους ξανά τη συντήρηση και επισκευή εμπορικών αλλά και πολεμικών πλοίων, αλλά και μελλοντικά το χτίσιμο των νέων σκαφών. Ένας ξεχωριστός πυλώνας, ο οποίος προσφέρει σημαντικά δημόσια έσοδα, πολλές θέσεις εργασίας, τόνωση συναφών αγορών, όπως βέβαια και αμυντική αυτονομία στην πατρίδα μας. Και για όλα τα παραπάνω, λοιπόν, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτό το πολύ δυναμικό ελληνικό ναυτιλιακό κλάστερ, αξιώντας για πρώτη φορά από κοινού ευρωπαϊκές αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις. Με τη φιλοδοξία μέρος των δράσεων αυτών να πραγματοποιούνται εδώ, στην πατρίδα μας. Κάτι που σηματοδοτείται και από την επιλογή να αναδειχθούν ως έτη ναυτικής εκπαίδευσης και το 2024 και το 2025, ώστε να εξυγχρονιστούν τα προγράμματα στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και η κατάρτιση των πληρωμάτων στα κέντρα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Είναι απολύτως απαραίτητο να ξαναπείσουμε τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τη θάλασσα, η οποία προσφέρει τόσο καλές δουλειές
με τόσο καλοπληρωμένους μισθούς και σε συνθήκες πολύ διαφορετικές από αυτές της προηγούμενης γενιάς. Και είναι μια διαδρομή, κυρία Πρόεδρε, όπου η πολιτεία θα συναντιέται με πρωτοβουλίες των εφοπλιστών σε πολλά επίπεδα, όπως η συνδρομή σας στην αποκατάσταση των ζημιών στην Θεσσαλία από τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου. Και είναι σημαντικό ότι εκεί ξεκινούν να κατασκευάζονται, να επισκευάζονται, ουσιαστικά να ξανακατασκευαστούν από την αρχή 33 σχολεία με μια δωρεά που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Οι 6 μάλιστα συμβάσεις περιγράφησαν σήμερα. Από αύριο θα έχουμε εργολάβους στα σχολεία αυτά με σκοπό να έχουν παραδοθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την πολύ γενναιόδορη δωρεά στην προσπάθεια αποκατάστασης της Θεσσαλίας. Μια ενέργεια που είμαι σίγουρος ότι θα βρει και συνέχεια σε άλλους τομείς, όπως η υγεία και ο πολιτισμός. Γιατί σε αυτές τις εθνικές προτεραιότητες πρέπει να συστρατεύονται όλες οι δυνάμεις του τόπου. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο χώρος του οποίου υγείστε βρίσκεται μπροστά σε αλλαγές που θα καθορίσουν το αύριο των θαλασσίων μεταφορών. Ήταν πολύ διαφωτιστικό το βίντεο το οποίο προβάλλατε, που δείχνει έτσι παραστατικά αυτό το υποθετικό σενάριο του τι θα συνέβαινε στον κόσμο αν σταματούσαν τα πλοία να διασχίζουν τις παγκόσμιες θάλασσες. Αλλά εξάλλου νομίζω ότι είδαμε τις επιπτώσεις του τι σημαίνει διαταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο από το γεγονός ότι ένα πλοίο είχε κλείσει το Σουέζ και είδαμε τα άμεσα αποτελέσματα και στις αυξήσεις των τιμών των ναύλων και φυσικά τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει μέχρι τις τιμές των τελικών προϊόντων. Θέλω να ξέρετε ότι θα είμαι δίπλα σας σε κάθε μάχη που θα δώσει η ελληνική ναυτιλία για να δυναμώσει αυτή η αλυσίδα αξίας με επίκεντρο τη χώρα μας. Από την πράσινη μετάβαση μέχρι τα ασφαλή λιμάνια και από την αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων μέχρι την ενίσχυση του έμψυχου υλικού με τις δεξιότητες που απαιτούν οι εξελίξεις. Όμως ο πρώτος λόγος ανήκει πάντα σε εσάς, στη διορατικότητα και στην τόλμη σας. Άλλωστε το μυστικό της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας υπήρξε ανέκαθεν η ικανότητά σας να κάνετε τις δυσκολίες ευκαιρίες. Και είμαι βέβαιος ότι το ίδιο θα συμβεί και στις μέρες μας απέναντι στις προκλήσεις των καιρών. Πολύ περισσότερο, καθώς αυτές διασταυρώνονται με τα στοιχήματα που τίθενται στην Ευρώπη, στην αρχή ενός καινούριου πολιτικού κύκλου, τον οποίον θα εγκαινιάσουν οι ευρωεκλογές. Σε μια συγκυρία, η σημασία της οποίας διαπερνά την Ήπειρο, αλλά και τις θάλασσες ολόκληρου του κόσμου. Και πράγματι, εδώ και 5 χρόνια, η ελληνική φωνή ακούγεται δυνατά, αλλά ακούγεται κυρίως πιστικά στην Ευρώπη. Προτείνει και διεκδικεί, συμμαχεί και προωθεί τα εθνικά συμφέροντα μέσα από ευρωπαϊκές πολιτικές. Ενώ το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπου η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, θέτει τώρα ως κεντρική του επιδίωξη την λεγόμενη πολιτική των τριών Α. Ανταγωνιστική οικονομία, αυτόνομη ευρωπαϊκή άμυνα και κοινή αγροτική πολιτική με ευελιξία στο δρόμο για την πράσινη μετάβαση. Θέλω να τονίσω ότι στην επίτευξη αυτών των στόχων η ευρωπαϊκή και τα συνέπεια ελληνική ναυτιλία πρέπει να παίξουν καταλυτικό ρόλο σε ενεργειακή ασφάλεια, την οποία τελικά μόνο η ναυτιλία μπορεί να εγγυηθεί. Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, σε ένα περιβάλλον όπου άλλες μεγάλες χώρες εφαρμόζουν πολιτικές προστατευτισμού, όπως και στον τομέα της ασφάλειας, όπου οι ελληνικές προτάσεις για το μεταναστευτικό και τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων γίνονται παράγοντες οικοδόμησης μιας νέας πραγματικότητας. Το συμπέρασμα, συνεπώς, είναι ότι η πρόοδος της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης, περνά τελικά μέσα από την πρόοδο της ναυτοσύνης. Πρόοδο στην οποία είμαι σίγουρος ότι θα δώσουν νέα όθηση τα φετινά Ποσειδόνια. Αποδεικνύοντας ότι όπως τα ξύλινα τείχη, δηλαδή τα πλοία, έδιναν νίκες στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, έτσι και τα σύγχρονα σκάφη θα ταξιδεύουν τώρα παντού
τις επιτυχίες της νέας Ευρώπης. Και σε μια εποχή όπου η Ευρώπη ψάχνεται να προσδιορίσει την έννοια της στρατηγικής αυτονομίας, ήρθε η ώρα να αντιληφθεί ότι η ναυτιλία, η ευρωπαϊκή ναυτιλία, η ελληνική ναυτιλία, που αποτελεί τη σημαντικότερη δύναμη εντός της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, θα παίξει σε αυτή τη στρατηγική αυτονομία ένα καθοριστικό ρόλο. Και βέβαια, οδηγώντας και την πατρίδα μας τελικά, εκεί που δείχνει και το δικό μας σύνθημα, σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη και στο μέλλον.